ιστορική ημέρα για το Μαλεβίζη σήμερα και την Αγία Πελαγία. Γενιάζουμε την μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λιμάνων εδώ στον οικισμό της Αγίας Πελαγίας. Ένα έργο εμβληματικό και σπουδαίας σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής, τόσο για την τουριστική ανάπτυξη όσο και για την οικιστική. Ένα έργο που είναι αποτέλεσμα διαχρονικών προσπαθειών και ενεργειών τριών δημοτικών αρχών. Ξεκίνησε να μελετά το 2004, εντάχθηκε σε χρηματοδότηση το 2017 και υπογράφηκε η σύμβαση για την εκκίνηση των εργασιών και επί των ημερών μας ουσιαστικά ολοκληρώθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών. Ξεκίνησαν ουσιαστικά εργασίες για την μονάδα βιολογικού εδώ στην Αγία Πελαγία. Πολλά συγχαρητήρια στην τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑΜ, στο διευθυντή, στη διοίκηση, στις διοικήσεις των ΔΕΙΑΜ όλων των προηγούμενων ετών. Γιατί όπως είπα, είναι ένα έργο που έχει διαχρονικότητα και έτσι είναι τα μεγάλα έργα σε όλες τις περιοχές. Ένα έργο το οποίο έρχεται να δώσει ουσιαστικά ένα διαφορετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα σε μια από τις πιο σπουδαίες τουριστικές περιοχές του Δήμου μας αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Και μαζί με τον βιολογικό υπάρχει και ένας σχεδιασμός εξέλιξη που έχει σχέση με το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο που θα αφορά στα φράγματα ανάσχεσης που έχει ανάγκη η περιοχή για να μην αντιμετωπίσουμε ξανά τις άρρηστες καταστάσεις αλλά και την επέκταση της περιελίας μιας μελέτης που φιλοδοξούμε στο ΕΣΠΑ που ανοίγει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να ενταχθεί και να αλλάξει πραγματικά η προοπτική προς το καλύτερο βεβαίως της Αγίας Πελαγίας. Ευχαριστήρια στην Περιφέρεια Κρήτης, στον Περιφερειάρχη, για τη συνεχή του στήριξη στο Δήμο μας, σε ένα έργο το οποίο έχει τη δική του σφραγίδα, στη διαχειριστική Κρήτης, γιατί η τεχνοκρατική τους υποστήριξη ήταν αδιάλειπτη καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, στις υπηρεσίες τεχνικές της ΔΕΙΑΜ αλλά και του Δήμου, γιατί συνεργάστηκαν άψογα σε πάρα πολλά σημεία του έργου, στις διοικήσεις των ΔΕΙΑΜ, στους κατοίκους της περιοχής για την υπομονή τους και βεβαίως στους προέδρους των κοινοτήτων της κοινότητας Αγίας Πελαγίας που όλα αυτά τα χρόνια με τις δικές τους παρεμβάσεις, με τις δικές τους παρενέσεις, με την πίεση συνετέλεσαν έτσι ώστε σήμερα να γιορτάζουμε ουσιαστικά ένα μεγάλο έργο. Εγκαινιάζουμε σήμερα το βιολογικό καθαρισμό της Αγίας Πελαγίας, ένα έργο εμβληματικό για την περιοχή που έχει ενταχθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη στο ΕΣΠΑ, στο ΠΕΠ Κρήτης και υλοποιείται μετά από πολλά χρόνια σχεδιασμού και διαδικασιών εγκατάστασης του εργολάβου, των ξεπεράσματος των δυσκολιών και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε ένα τόσο μεγάλο εμβληματικό έργο. Συγχαρητήρια σε όλες τις δημοτικές αρχές από το 2004 μέχρι σήμερα και ευελπιστώ ότι αυτό το έργο θα αλλάξει το χαρακτήρα της περιοχής, κυρίως στο κομμάτι του περιβάλλοντος. Είναι εμβληματικό σε ό,τι αφορά την πολιτική της περιφέρειας για την προστασία του περιβάλλοντος. Μπορώ να πω επιτέλους υλοποιείται, γιατί περάσαμε πολύ δύσκολες φάσεις, αλλά με τη βοήθεια της υπηρεσίας μας, αλλά και του Δημάρχου και όλων μας που εμπλεκόμαστε στη διαδικασία αυτή, ξεπεράσαμε τα προβλήματα και σήμερα είμαστε στην... Έχουμε την ευτυχία να κάνουμε τα γένεια της λειτουργίας του βιολογικού. Πρέπει να πούμε ότι είναι ένα έργο πολιτισμού με καθαρά περιβαλλοντικό χαρακτήρα που δίνει τη δυνατότητα σε αυτήν την περιοχή να αναπτυχθεί στο μέλλον πάνω σε στέρεες βάσεις υποδομών.